Κυρία Κουζιάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, έτσι τους ακροατές. Κυρία Κουζιάκη, να ξεκινήσουμε με την απλή αλλά ουσιαστικά σύνθετη ερώτηση, γιατί να επιλέξουμε ΚΚΕ. Καταρχήν νομίζουμε ότι αυτό που εισπράχθηκε στις εκλογές της 21ης Μαΐου μια πορεία ανόδου του Κομμουνιστικού Κόμματος ήταν η μοναδική ελπίδα και αχτίδα φωτός, να το πω έτσι, μέσα σε έναν συνολικά αρνητικό συσχετισμό. Και γι' αυτό σήμερα λέμε, καταρχήν όσοι κάνανε το βήμα στις προηγούμενες εκλογές και στήριξαν το Κομμουνιστικό Κόμμα να το ξανακάνουν, αλλά ιδιαίτερα το δίνουμε κάλεσμα και όσους δεν το κάνανε να το κάνουν τώρα, να κάνουν τώρα το βήμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορούμε το επόμενο διάστημα να τα καταφέρουμε με πιο δυνατό ΚΚΕ. Φαίνεται δηλαδή ότι αυτό που έλεγε και προεκλογικά το κόμμα μας, ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι από χέρι αντιλαϊκή, νομίζουμε ότι σήμερα είναι κατανοητό και αποδεκτό από πολλούς περισσότερους. Γιατί αν θέλετε, το μοναδικό ερώτημα που υπάρχει και σήμερα και μετά το αποτέλεσμα της 21ης Μάη, αλλά και από το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σήμερα, είναι το ποιος μπορεί να αποτελέσει τελικά τη μοναδική μαχητική και στρατηγική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση, που ξέρουμε ότι όχι μόνο θα συνεχίσει, αλλά θα κλιμακώσει ακόμα περισσότερο την επίθεση στους εργαζόμενους και πολλούς λογαριασμούς των επιχειρηματικών ομήλων. Και εμείς ξέρετε πολύ καλά ότι ήδη και προεκλογικά, θέλω να πω και από τις προηγούμενες εκλογές, είχαμε αποκαλύψει στο λαό ότι τα δύσκολα είναι μπροστά. Ξέρουμε δηλαδή ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα της επόμενης μέρας περιλαμβάνει τα πάνω από 300 δισεκατομμύρια προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, που λέγαμε ότι θα αποτελέσουν νέο περιμνημόνιο για το λαό. Έχουμε μπροστά μας τα ματωμένα πλεονάσματα που ξέρουμε πολύ καλά ότι θα συνεχίσουν. Έχουμε μπροστά μας αυτό που πληρώνει σήμερα πολύπλευρα, να το πω έτσι, ο λαός στην πολιτική της αυτονομικοποίησης και της πράσινης μετάβασης, που τον φορτώνει πανάκριβο ρεύμα, που αναγκάζει, και επειδή προέρχομαι από την περιοχή εδώ πέρα της Δυτικής Μακεδονίας, αναγκάζει και πάρα πολλούς νέους να μεταναστεύσουν ή να δουλεύουν σε δουλειές χωρίς δικαιώματα, χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είναι δεσμεύσεις που έχουν λοιπόν για να προχωρήσει αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο με τον 800.000 πληστηριασμό. Είναι όλα αυτά τα ζητήματα δηλαδή που νομίζω ότι κάνουν πολύ πιο κατανοητό και στον κόσμο ότι χρειάζεται απέναντι σε αυτή την πολιτική που πέρα από την κυβέρνηση θα έχει και μια συνενετική αντιπολίτευση, όπως αποδείχθηκε και τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρχε ουσιαστική σύμπλευση μεταξύ των κομμάτων της κυβέρνησης, θέλω να πω, αλλά και της, θα μου επιτρέψει την έκφραση, της συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης που έβαλε πλάτη ουσιαστικά για να περάσουν. Να περάσει ένα κασμό αντιλαϊκά νομοσχέδια. Απέναντι σε αυτό λοιπόν πρέπει να δυναμώσει το ΚΚΕ για να μπορέσει τελικά ο εργαζόμενος και να έχει εκπρόσωπο μέσα στη Βουλή, αλλά και να έχει τους βουλευτές του ΚΚΕ έξω στον δρόμο του αγώνα και της διεκδίκησης, για να μπορέσει τελικά να μπει ένα θετικό πρόσημο. Αυτό δηλαδή που, αν θέλετε, στο δίλημα που βγαίνει τώρα αυτή την περίοδο, τόσο με το ναυάγιο, το πολύ νεκρό στην Τήλο, όσο και το προηγούμενο διάστημα στα Τέμπη, στο δίλημα ή τα κέρδη της ζωής μας, να πούμε ένα δυνατό ναι στις ζωές μας και να μπουν μπροστά οι εργαζόμενοι συνολικά του εργατικού λαϊκού κίνημα για να διεκδικήσει όλα αυτά που έχει ανάγκη σήμερα. Και σε αυτό το ΚΚΕ θα συμβάλλει. Μάλιστα. Κυρία Κουζιάκη, το αναφέρατε κι εσείς το θέμα της τραγωδίας της πρόσφατης με τους πρόσφυγες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες είναι οι προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος πάνω στο θέμα της προσφυγιάς. Και δεν αναφέρω μεταναστευτικό προσφυγικό, γιατί προσωπικά πιστεύω ότι δεν έχουμε μετανάστες, έχουμε πρόσφυγες, ανθρώπους που για διάφορες αιτίες δεν μπορεί να επιβιώσουν. Όχι απλά με αξιοπρέπεια, δεν μπορεί να επιβιώσουν ούτε αν αξιοπρεπώς στα μέρη τους. Είναι αναγκασμένοι εκ των πραγμάτων. Εξάλλου είμαστε μια χώρα που έχουμε δώσει πρόσφυγες όπου γης. Θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στη διαχείριση αυτού του θέματος. Ναι, θα μου επιτρέψετε βεβαίως να κάνω και ένα σχόλιο γύρω από το πώς κάνουμε, βεβαίως. Βέβαια, είναι και ουσία. Γιατί νομίζω ότι
αυτό το πολύ νεκρό τραγικό ναυάγιο των διαδεδομένων συμπεριλαμβάνεται δυστυχώς σε μια θλιβερή και ματηρή λίστα με ανάλογα τέλος πάντων και δεκάδες ναυάγια στη Μεσόγειο και το Αιγαίο, που η αλήθεια είναι ότι έχει μετατραπεί σε θάλασσα νεκρών, και εμείς βλέπουμε ότι τελικά στη Μεσόγειο και το Αιγαίο ναυαγίζει στην ουσία το σύστημα των κερδών και της φτώχειας, που όπως πολύ σωστά είπατε διαμορφώνει σήμερα ένα σχετικό πλαίσιο για τους λαούς απάκρυψης άκρης όλη και τον κόσμο, να μην μπορούν όχι απλά να επιβιώσουν, να μην μπορούν ουσιαστικά να μείνουν στη στεριά. Νομίζω καταρχήν ότι το χθεσινό μήνυμα χιλιάδων εργαζόμενων νέων σε όλη την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν πραγματικά μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις και εξέφρασαν την οργή τους και έστειλαν πραγματικά ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί με αυτή τη βαρβαρότητα, που είναι ένας ακόμα κρίκος, αν θέλετε, και στη βαρβαρότητα που βιώνουν και οι ίδιοι δηλαδή οι εργαζόμενοι, είτε μετανάστες είτε όχι. Νομίζω ότι καταλαβαίνει ο καθένας ότι αυτή η βαρβαρότητα δεν είναι παράπλευρη απώλεια ή τυχαία. Νομίζουμε ότι πρέπει να αναδειχθούν και κάποια βασικά ζητήματα που αφορούν τα αίτια. Γιατί νομίζω την ίδια ώρα που κάθονται και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, σαν άμυροι ασθενών, να λένε ότι είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο ή υποκριτικά να δείχνουν αλληλεγγύη, πρέπει να θυμίσουμε, νομίζω, ότι τη συνενοχή η αίτια των ελληνικών κυβερνήσεων, που τα προηγούμενα χρόνια στηρίζοντα το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιαστικά έκαναν θύματα δεκάδες λαούς, θύματα εμπεριαλιστικών πολέμων, εμπεριαλιστικών επεμβάσεων σε Λιβύη, Συρία, Παλαιστίνη, Αφγανιστάν, που είχαν την εμπλοκή της Ελλάδας με ευθύνη των ελληνικών κυβερνήσεων, που ανάγκασαν, οδήγησαν σε εξεριζωμό πραγματικά εκατομμύρια ανθρώπους. Είναι η ίδια πολιτική που εργαλοποιεί πολλές φορές αυτά τα θύματα της μετανάστευσης πρόσφυγες σε διάφορα γεωπολιτικά παζάρια και ανταγωνισμούς, όταν βλέπουν δηλαδή ότι στην προσφυγιά υπάρχουν κέρδη και τους όμιλους των χωρών τους, με πολύ φθηνά δηλαδή να εκμεταλλευτούν αυτούς τους εργαζόμενους όταν χρειάζονται. Και αυτή είναι η πολιτική, αν θέλετε, που ανεπροφύγει πολλές φορές και τη στρόφιγγα μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών ανάλογα και με τα συμφέροντα καπιταλιστικών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ταυτόχρονα η ίδια πολιτική που αυξάνει την καταστολή και με ορατούς και αόρατους πράκτες, αυξάνει την πολιτική του εγκλωβισμού τελικά, της αδυναμίας αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν άσυλο στην ουσία, που τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα είναι με το σταγονόμετρο, και έχουν πραγματικά φαρδιά και πλατιά την υπογραφή τόσο των κυβερνήσεων όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που νομίζω ότι είναι πραγματικά κατάφορη η ευθύνη τους για αυτή την κατάσταση. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση θα αυξηθεί το επόμενο διάστημα, γιατί ήδη τώρα συζητάνε και νομίζουμε ότι θα προδιαγράψει και εξελίξει σε αυτό το τραγικό ναυάγιο, γιατί ήδη βρίσκεται σε συζήτηση το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση του άσυλου, που φαίνεται ότι αυτή η πολιτική που ακριβώς δημιουργεί αυτά τα εγκλήματα, δηλαδή η καταστολή, οι φρόντες, η ορατή και αόρατη πράξεις που είπα πριν, ο εγκλωβισμός σε σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης ή απελάσεις κτλ. Είναι αυτά που τελικά γιγαντώνουν και τη δράση των κυκλωμάτων των διάφορων διακινητών κτλ. Και βρίσκουν τους ξεριζωμένους στα ταξίδια του δρόμου. Εμείς λέμε καταρχήν, γιατί καταθέσαμε και δεκάδες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Είναι ότι και τώρα πρέπει να καταργηθεί η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας και ο κανονισμός του Δουβλίνου, που εγκλωβίζει ουσιαστικά πρόσφυγες και μετανάστες στις χώρες εισαγωγής και δεν αφήνει στην ουσία να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα των προσφύγων σε άσυλο ή στο να μπορέσουν να πάνε τελικά στις χώρες πραγματικού προορισμού. Αυτή είναι η πρότασή μας για σήμερα. Και νομίζω ότι και με αυτή τη θέση εξασφαλίζεται όντως η αποτροπή αυτών των επικίνδυνων ταξιδιών στο Αιγαίο, για να μπορέσει τελικά να δοθεί στη χώρα στην οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, να κάνουν όλες τις διαδικασίες τις απαραίτητες για το άσυλο και να μπορέσουν να πάνε στις χώρες προορισμού. Και ταυτόχρονα βεβαίως καλούμε και τον ελληνικό λαό σήμερα, χωρίς να περιμένουμε τις εκλογές, σήμερα να αυξήσει το ανάστημά του απέναντι σε αυτήν τη λεγόμενη κανονικότητα, που είναι πραγματική βαρβαρότητα, και να δυναμώσει, αν θέλετε, την πάλη του ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στους πολέμους που ξεριζώνουν ανθρώπους, και ταυτόχρονα να δυναμώσει πάλι μέσα στη χώρα του καθενός, για να μπορέσει τελικά να καταργηθεί, να το πω έτσι, να ανατραπεί όλη αυτή η βαρβαρότητα
Δηλαδή αυτό που είπα και πριν στην πρώτη ερώτηση, ανάμεσα στα χέρια τους ή οι ζωές μας που γεννάει τόσια ανεργία, προσφυγιά, να δυναμώσει ακόμη πιο πολύ απάντηση οι ζωές των ανθρώπων. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλουμε κι εμείς με το ΚΚΕ για να ανεβεί η πάλη του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Κυρία Κουζιάκη, είστε ψυχολόγος, σωστά? Ναι. Σωστά. Είστε δυσέβρετοι σαν ψυχολόγος, όχι εσείς, το επάγγελμά σας, σε όλες τις δημόσιες δομές. Δεν βρίσκεις ψυχολόγο σε δημόσια νοσοκομεία. Δεν βρίσκεις ψυχολόγο στην εκπαίδευση. Δεν βρίσκεις ψυχολόγο στην αστυνομία. Δεν βρίσκεις ψυχολόγο όπου όφιλε να υπάρχει. Τι συμβαίνει ακριβώς? Ναι, σωστό είναι. Γιατί νομίζουμε ότι και σε αυτό το επίπεδο, στον τομέα ειδικά της ψυχικής υγείας, που είναι πάρα πολύ σημαντικός και ευάλωτος, νομίζουμε ότι ακολουθείται και η ίδια πολιτική που μπορεί κανένας να δει στις δημόσιες δομές υγείας, δηλαδή η λογική κόστους ωφέλους που έχει ξυλώσει σήμερα αντίστοιχα με υγειονομικούς, αντίστοιχα έχει ξυλώσει και σε μια σειρά δομές πρόνοιας, ψυχικής υγείας, συναδέλφους, επαγγελματίες υγείας κτλ. Νομίζουμε ότι όντως κάθε κυβέρνηση, πιάνοντας τον ήμα από την προηγούμενη, όντως προώθησε βήμα-βήμα μια πολύ αντιδραστική πολιτική, και είναι αυτή της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, που ουσιαστικά εφαρμόζοντας αυτή τη λογική που είπα πριν, κόστος, ωφέλους κτλ., καταδίκασε ασθενείς σε πολύ άθλιες ιδρυματικές συνθήκες, περίθαλψη σε δημόσια και ιδιωτικά άθλια κτλ., ή τελικά στην απομόνωση σε τέσσερις τείχους. Και νομίζουμε ότι αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να δυναμώσει σήμερα και να διεκδικήσει ο λαός μας υψηλού επίπεδου παροχές υγειονομικών υπηρεσιών. Κατά τη γνώμη μας, για να μπορέσουν σήμερα να στελεχωθούν πλήρως όλες οι δημόσιες δομές, πρέπει να χαράξει ο λαός μας έναν πολύ διαφορετικό δρόμο. Έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης, δηλαδή, που θα μπορεί πραγματικά όλος αυτός ο πλούτος που παράγεται σήμερα να είναι στη δικιά του, όπως το λένε, στη δικιά του την ευκαιρία να ικανοποιεί τις δικές του ανάγκες, για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε και ένα σύστημα υγείας πρόληψης πρόνοιας αποκλειστικά κρατικού και δωρεάν. Και ιδιαίτερα νομίζω στα ζητήματα της ψυχικής υγείας, νομίζω ότι ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες, που νομίζω ότι θα τα δουν και μπροστά μας όλες τις επιπτώσεις που είχε, για παράδειγμα, η πανδημία, όλες τις επιπτώσεις που έχει αυτή η βαρβαρότητα, τέλος πάντων, ένας νέος ή μια νέα σήμερα να καλύψει όλες τις ανάγκες, νομίζουμε ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ σύγχρονο αυτό το οποίο διεκδικεί σήμερα το ΚΚΕ, να δυναμώσει δηλαδή ο αγώνας για να στελεχωθούν σήμερα όλες οι δημόσιες δομές υγείας και να αναπτυχθούν περαιτέρω. Και τελικά να σταματήσει, να το πω έτσι, η παραδοματοποίηση τόσο της υγείας συνολικά, αλλά κυρίως του ψυχικού και σωματικού πόνου, που είναι και αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης σήμερα που βιώνουν οι εργαζόμενοι. Μάλιστα. Κυρία Κουζιάκη, έχουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα που ουσιαστικά είναι ο καθημερινός μας εφιάλτης. Ακρίβεια. Ακρίβεια παντού. Ακρίβεια στη στέγαση. Ακρίβεια στην τροφή, ακρίβεια στο γιατρό, ακρίβεια στο φάρμακο, ακρίβεια στη μετακίνηση, ακρίβεια στην ενέργεια, ακρίβεια στην επικοινωνία. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε? Ποιες είναι οι προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος επί του θέματος? Ναι, καταρχήν αυτή η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Αν θέλετε, είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της πολιτικής που προηγήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια, τη λεγόμενη, για παράδειγμα, πράσινη μετάβαση που επέτρεψε στην ουσία την ενεργειακή φτώχεια, εκτείναξε τις τιμές στα τιμολόγια, που έχει να κάνει και με την αποξίωση παραγωγικών δυνατοτήτων εγχώρων, όπως είναι και ο λιγνίτης που έχουμε εδώ πέρα στην περιοχή μας. Είναι βεβαίως και οι πολιτικές, οι δημοσιονομικές, η επεκτατική πολιτική που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κοινό, το κοινό οργανισμό κτλ. Που εκτόξευσε και τον πληθωρισμό. Τέλος πάντων, για να μην πιάνουμε
αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, ακριβώς επειδή είναι φυσικό φαινόμενο, σήμερα πιστεύουμε ότι το πρώτο και κύριο που πρέπει να παλέψει ο εργαζόμενος είναι να διεκδικήσει καταρχήν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Μέτα προστασία δηλαδή του εισοδήματος, γιατί η ακρίβεια δεν είναι μόνο το πόσο ανεβαίνουν οι τιμές, είναι το κατά πόσο μπορεί να ανταπεξέλθει σήμερα ένας μισθωτός σε αυτές τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες. Ένα πρώτο ζήτημα είναι δηλαδή να διεκδικούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης στους συνταξιούχους. Σήμερα είναι να εφαρμοστεί η τροπολογία που κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τον περασμένο Δεκέμβρη, για παράδειγμα, για την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ρεύμα και τα καύσιμα. Και ταυτόχρονα βεβαίως πρέπει να γίνει και μια γενναία μείωση, να το πω έτσι, και να μπει πλαφόν σε βασικά είδη διατροφής, όπως είπατε και εσείς πριν, σε όλα αυτά τα οποία σήμερα δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο λαός μας, τόσο διατροφικά όσο στην ενέργεια, όσο και στο ίδιο το νίκη του, για παράδειγμα, που θα χρειαστεί επιδότηση. Και νομίζουμε ότι για να γίνουν όλα αυτά προϋποθέτει μια σύγκρουση. Γιατί βεβαίως κάθε φορά που και το Κομμουνιστικό Κόμμα καταθέτει αυτές τις προτάσεις, κάθε φορά προσκρούν συλλογικοί κόστος, δεν αντέχουν τα δημοσιονομικά της χώρας κτλ. Βεβαίως, εμείς να αντιστρέψουμε το ερώτημα, γιατί η σημερινή, ας πούμε, οικονομία αντέχει να μειωθεί κι άλλο η φορολογία ή να υπάρχουν, για παράδειγμα, 90 και πλέον φοροαπαλλαγές και φοροασυλίες στο εφοπλιστικό κεφάλαιο. Δεν αντέχει όμως την κατάργηση του ΦΠΑ για να μπορέσει ο κόσμος να έχει πρόσβαση σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Ή αντέχει η σημερινή οικονομία να πληρώνει ο λαός μας πάνω από δισεκατομμύρια για τις πολεμικές ανάγκες του ΝΑΤΟ, αλλά δεν αντέχει, για παράδειγμα, να κατεργηθεί ο ΕΝΦΙΑ που χρησιμοποιεί ο κόσμος. Επομένως, νομίζουμε ότι σήμερα, και πρέπει να είναι και αυτό κριτήριο ψήφου, το κριτήριο συνολικά και για την ψήφο του εργαζόμενου λαού συνολικά πρέπει να αποτελεί η ίδια τους η ζωή, η δική τους αντοχή, οι δικές του ανάγκες και όχι οι προτεραιότητες που βάζουν οι μεγάλοι επιχείρηματοί, οι όμιλοι που ευθύνονται για την ακρίβεια σήμερα. Και γι' αυτό, για να μπει πραγματικά φρένο και τα λοιπά, πρέπει να οργανωθεί πάλι η λαϊκή διεκδίκηση για να παραχθεί ένας διαφορετικός δρόμος υπέρ των συμφερόντων του λαού. Μάλιστα. Κυρία Κουζιάκη Τίνα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσουμε που αποδεχτήκατε το κάλεσμά μας και να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Γεια σας.